Απίστευτο περιστατικό τα ξημερώματα στις Μαργαρίτες του Ρεθύμνου με αγνώστους να κατεβάζουν από ντρόουν και από αέρος εμπριστικό μηχανισμό μέσα σε εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών της εταιρείας Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Επί ώρες σήμανε συναγερμός με την αστυνομία και την πυροσβεστική να σπέβδουν, ενώ επιτόπου κλήθηκε και πυροτεχνουργός από τα Χανιά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Ράνια Μωραΐτη για να δούμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί η Ράνια, μπορεί τελικώς ο μηχανισμός να αποδείχθηκε ερασιτεχνικός, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε είναι τουλάχιστον πρωτοφανής και νομίζω και το μήνυμά του ξεκάθαρα απειλητικό. Απειλή από αέρος είναι μία από τις υποθέσεις που διερευνά η ελληνική αστυνομία, Στέλλα, μετά από καταγγελίες και ενημέρωση σήμερα το πρωί. Δείτε αυτή ακριβώς την εικόνα. Είδε ο επιχειρηματίας από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στον αύλιο χώρο του εργοστασίου του στις Μαργαρίτες, που είναι και η έδρα της επιχείρησής του. Μιλάμε για το εργοστάσιο ζωοτροφών Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Ο αύλιος χώρος, πόσο γρήγορα κατεβάζει το αντικείμενο, το ντρόουν, το αφήνει στο χώρο και απομακρύνεται και πάλι. Σηκώνεται και πάλι για να εξαφανιστεί. Προφανώς κάποιος χειρίζεται τον ντρόουν, έτσι, ο οποίος βρίσκεται σε μια κοντινή σχετικά απόσταση, όσο τέλος πάντων καλύπτουν αυτές οι συσκευές. Δείτε εδώ, μερικά δευτερόλεπτα και ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία της, του να φύγει. Η προσγείωση του κινδύνου, Ράνια, για να το πούμε αυτό απλά. Αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Και είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο είδε το πρωί, ο πρώτος ο οποίος βρέθηκε στο χώρο και βεβαίως πλησιάζοντας και βλέποντας τις λεπτομέρειες, το χρονόμετρο, τα καλώδια, σήμανε επιτόπου ένα συναγερμός. Σήμανε συναγερμός, κλήθηκε η ελληνική αστυνομία, μάλιστα κινητοποιήθηκε και πυροτεχνουργός από τα Χανιά που έφτασε στο σημείο. Ευτυχώς απεφάνθη ότι ήταν μια ερασιτεχνική κατασκευή, Στέλλα, η οποία περιείχε πετρέλαιο, πιθανότατα για να εκφοβήσει. Μένει, αυτό διερευνά η ελληνική αστυνομία, η οποία όμως παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια ερασιτεχνική κατασκευή, δεν υποβαθμίζει καθόλου το συγκεκριμένο περιστατικό, διερευνώντας από τις προθέσεις μέχρι το στόχο που είχε ο δράστης ή οι δράστες, φτιάχνοντας αυτόν εδώ τον μηχανισμό και αφήνοντας τον με ντρόουν στον εσωτερικό χώρο, τον αύλιο χώρο του συγκεκριμένου εργοστασίου. Οι άνθρωποι βεβαίως θορυβήθηκαν, ταράχτηκαν. Μέχρι και νωρίς το απόγευμα κράτησε η αγωνία, προκειμένου να συντονιστούν οι υπηρεσίες και να φτάσουν εκεί οι αρμόδιες ειδικότητες, προκειμένου να εξετάσουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν πλησιάζει κανείς όταν υπάρχουν τέτοια αντικείμενα. Απλά απομακρύνθηκε από το χώρο που βρισκόταν πάρα πολύ προσεκτικά μέχρι να φτάσει ο πυροτεχνουργός. Ήταν μια περιπέτεια, μια ταλαιπωρία την οποία πέρασε ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης επιχείρησης εταιρείας και επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι πιθανότατα ήθελαν να εκφοβήσουν και τίποτα περισσότερο, αυτό διερευνάται, όπως επίσης το γεγονός ότι ήταν μια ερασιτεχνικού τύπου κατασκευή. Η ελληνική αστυνομία δεν υποβαθμίζει το γεγονός, συγκεντρώνει στοιχεία, ήδη υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της σύμφωνα με πληροφορίες, έχοντας βάλει στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα, προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνά της και να αποφανθεί για το ποιοι ευθύνονται για αυτό το απίστευτο πραγματικά περιστατικό, την από αέρος επίθεση μέσα σε επιχείρηση στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Απίστευτο, ένα απίστευτο περιστατικό. Ράνια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.